παραδοσιακά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του κλάδου. Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης ανοίγει την Παρασκευή τις πύλες της με ένα και βασικό στόχο, να δώσει όθηση στην ασθμένουσα αγορά της Ευρώπης. 70 μοντέλα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη συνεχίζουν την καθοδική πορεία. Από τα 13,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το 2011, πέρυσι μπήκαν στην αγορά 12 εκατομμύρια, ενώ το πρώτο εξάμηνο φέτος έχουν πουληθεί 6,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Στην αγορά αυτοκινήτου έχουμε δύο κόσμους, στην Ευρώπη που είναι μία καταστροφή και από την άλλη τον υπόλοιπο κόσμο όπου τα πράγματα είναι καλύτερα. Η έκθεση δεν θα αλλάξει την εικόνα. Ούτε τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κάνουν τη διαφορά. Τα μικρότερα SUV έχουν σίγουρα απήχηση, αλλά αυτά είναι μοντέλα που οι καταναλωτές τα ξέρουν ήδη, εκτιμά ο Γερμανός Φερντινάντ Ντούντενχόφεν, ειδικό στην αγορά αυτοκινήτου. Στις παρουσιάσεις θα κυριαρχήσουν τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα που αποτελούν το νέο πεδίο ανταγωνισμού των αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι καθώς η Ευρωζώνη εξέρχεται από την ύφεση, η αγορά αυτοκινήτου θα ανακάμψει την επόμενη χρονιά.